μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΦΣΑ, χαιρετίζω τη σημερινή πολύ σημαντική πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ. Η σημερινή σύσκεψη μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό για την οργάνωση του αγώνα μας το επόμενο διάστημα, να δώσει συνέχεια σε κοινές δράσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε. Όλοι μαζί μπορούμε να δυναμώσουμε την πάλη μας ενάντια στα μονοπόλια και τις κυβερνήσεις τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ορθώσουμε εμπόδια στην πολιτική που εξοντώνει τις λαϊκές οικογένειες. Έχουμε πολλούς λόγους να συστρατευτούμε, αφού για τα μέλη των σωματείων μας, για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς εμπόρους, βιοτέχνες και επαγγελματίες, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Οι νόμοι της ζούγκλας στην ελεύθερη αγορά, με την επέλαση των μονοπωλίων και με τον νόμο που λέει ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, κάνει αφόρητη την καθημερινότητα χιλιάδων συναδέλφων. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση μας ετοιμάζει τον λογαριασμό, ο οποίος παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, γράφει υπερφορολόγηση, ασφαλιστικές εισφορές για συντάξεις και παροχές τσακισμένες, πληστηριασμούς και κατασχέσεις για τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί. Φάνηκε πιο καθαρά τους τελευταίους μήνες τα ποια συμφέροντα υπηρετήσει η κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τουρισμός, η εστίαση και τα μέτρα που πάρθηκαν εκεί. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα έγιναν λάστιχο για να περισσωθούν τα κέρδη των μεγάλων ομίλων. Από την άλλη, τα μικρομάγαζα της εστίασης και του τουρισμού συνεχίζουν να τραβάνε το δικό τους γολγοθά. Χωρίς επιπλέον μέτρα στήριξης, όφελος έχουν μόνο οι πολύ μεγάλοι του χώρου, που έχουν και τους μεγάλους χώρους. Το σίγουρο χαρτί του τουριστικού θαύματος που θα εξύψωνε όλη την οικονομία της χώρας, όπως μας έλεγαν και αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενοι, αποδεικνύεται τώρα δούριος ύπος μπροστά στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν διεθνώς. Αποδείχθηκε και στη ΔΕΘ η στήριξη της κυβέρνησης στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι τη μερίδα του Λέοντος από τα δις των προγραμμάτων θα καρποθούν για μία ακόμη φορά οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα μονοπόλια. Ανακοίνωσε προνόμια και προκλητικές φοροαπαλλαγές σε αυτά, ενώ από την άλλη ρυθμίσεις και αναστολές για τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. Ζεστό χρήμα από τα πακέτα στήριξης στους μεγάλους ομίλους, ψίχουλα για εμάς. Δεν θα πληρώσουμε, μας είπε, την εισφορά αλληλεγγύης για το 2021. Τα χρέη μας έχουν γιγαντωθεί και η κυβέρνηση μας χαρίζει 200 ευρώ. Αποτελεί πρόκληση να το παίζει φιλολαϊκή αυτή η κυβέρνηση. Ψαρεύει σε θολά νερά, ενώ γνωρίζει την πραγματικότητα που ζουν οι χιλιάδες μικροί έμποροι, βιοτέχνες και επαγγελματίες. Αυτή η κατάσταση μας υποχρεώνει να πάρουμε θέσεις μάχης ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, των άλλων κομμάτων που προσκυνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανταγωνιστικότητα. Για εμάς τους μικρούς, τους αυτοαπασχολούμενους, που η πλειοψηφία μας δεν απασχολεί προσωπικό, η καθημερινότητά μας είναι δουλειά ήλιο με ήλιο, ασταμάτητο κυνηγητό για να βγουν οι δόσεις, οι ρυθμίσεις σε προμηθευτές, τράπεζες και κράτος, και να απειλούν και από πάνω ότι θα μας πάρουν τα πάντα οι τράπεζες με τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, τα δεκάδες κλαδικά σωματεία και οι τοπικές ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, μαζί και με άλλες ζωντανές δυνάμεις που φτύνουν στο συνδικαλιστικό κίνημα, έχουμε από καιρό χαράξει αγωνιστικό διεκδικητικό δρόμο για υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, που έρχεται σε σύγκρουση με το μεγάλο κεφάλαιο και τις πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντά του, με τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και του ευρωμονοδρόμου. Μετά τη σύσκεψη 25 σωματείων και 3 επιτροπών αγώνα τη Δευτέρα που μας πέρασε, πήραμε απόφαση για κινητοποίηση στις αρχές Οκτώβρη. 13 του μήνα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συμμετάχουν μαζικά αυτοαπασχολούμενοι της Αττικής. Ο στόχος που βάλαμε στη σύσκεψη είναι αυτός ακριβώς. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών. Είναι γεγονός ότι περιορισμένες αγωνιστικές διαθέσεις συνυπάρχουν με την αγανάκτηση και με τη λογική που καλλιεργείται έντεχνα και από τις ηγεσίες της ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, αλλά και από δευτεροβάθμιων ομοσπονδιών, ότι δεν γίνεται τίποτα με τους αγώνες. Αυτό το κλίμα μπορεί να αντιστραφεί από τα σωματεία και τις ενώσεις, αν δώσουμε και εμείς όλες μας τις δυνάμεις. Το κάλεσμα του Οκτωβρίου χρειάζεται να φτάσει παντού, αν είναι δυνατόν σε όλες τις σωματεία και τις ενώσεις. Σε όλους τους τίμιους συνδικαλιστές που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά να γνωρίσουν ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο και κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε θετικά βήματα κάνει στο κίνημά μας το τελευταίο διάστημα σε αυτή την κατεύθυνση.
όπως η πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησε η Όψα τον Ιούλιο με τη συμμετοχή 8 ομοσπονδιών και 50 σωματείων από όλη την Ελλάδα και που έδειξε ποιο αγωνιστικό δρόμο χρειάζεται να τραβήξουμε. Όπως η πολύμορφη δράση του Συλλόγου της Αλφα Αθήνας για τον μεγάλο περίπατο και το υπερθέαμα αυτό που υπολόγιζε η κυβέρνηση και τα τεράστια προβλήματα που στην πραγματικότητα δημιουργεί στους επαγγελματίες του κέντρου. Όπως τις αγωνιστικές παρεμβάσεις δεκάδων ενώσεων στους Δήμους για δημοτικά τέλη και για άλλα. Αυτά τα παραδείγματα και άλλα μας δείχνουν ότι πιο αποφασιστικά μπορούμε να φτάσουμε σε νέες δυνάμεις που θέλουμε να έρθουμε σε επαφή και να συνειδητοποιήσουν ότι μόνος του δεν μπορεί να τα βγάλει κανένας πέρα, να πάρουν τη θέση του στον αγώνα. Μαζί με τους εργαζόμενους, τα άλλα λαϊκά στρώματα που έχουμε τους ίδιους αντιπάλους, που έχουμε κοινά συμφέροντα, μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Αυτός ο δρόμος, η μοναδικής ρεαλιστικής λύσης, ο δρόμος της αγωνιστικής διεξόδου, μπορεί να συνεισφέρει στην υπεράσπαση δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Καλούς αγώνες.